Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 5:30 σε αποθήκες του εργοστασίου και όπου βρίσκεται στη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Την πυρκαγιά αντελήφθηκαν διερχόμενοι πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία χρησιμοποίησε για την κατάσβεσή της σε 5 πυροσβεστικά οχήματα, αντλώντας μάλιστα νερό από τη θάλασσα. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε επέκτασή της σε άλλα υποστατικά με καυστικά υγρά, τα οποία υπήρχε κίνδυνος λόγω υπερθέρμανσης να εκραγούν. Στα υποστατικά υπήρχαν μεγάλες ποσότητες φιαλών. Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία όπως διαπιστώθηκε άρχισε από το εσωτερικό των υποστατικών, παραμένουν άγνωστα. Έρευνες διεξάγουν εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λεμεσού.